Αλλάξε τα kit και τα κότσου, πότε δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί ρε παιδιά, δεν λέω για το τζαμί ή τα παράλληλα τζαμιά, δεν τολμά να πάνε εκεί. Μέσα σε αυτή την εταιρεία συμπεριλαμβάνονται και μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Τράπεζες, φιλάνθρωποι, μεγαλοεπενδυτές. Αυτό που θέλω να γράφετε όμως είναι ότι οι βασικοί υποστηρικτές του ταξιδιού είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, το φιλανθρωπικό ίδρυμα του George Soros, όπως λέγεται και γράφεται στον τύπο, το Open Society Foundation, το οποίο στηρίζει το σύνολο των δράσεων του Solidarity Now. Τι είναι το Solidarity Now? Ψάξτε λίγο. Κάποιοι διάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τους όρους οπισθοδρομικοί, ξενοφοβικοί και ρατσιστές. Έγραψαν, είπαν, συμφούρκησαν κάτω να γραμμάτων κομπλεξικών και ακραίων όπως θεωρούν. Η πικρή αλήθεια είναι μία όμως. Ότι όσοι τάχτηκαν με τον ΕΡ στη μικρή Αμάλ είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι που συνταυτίζονται, συγκροτίζονται με κάθε τι αντιορθόδοξο, αντιχριστιανικό, δεν θα πω εμείς ελληνικό, αντιελληνικό, συντάσσονται. Όλα αυτά, δείτε εδώ. Δείτε εδώ, ρε παιδί, λιτανεία. Με κεριά, με αυτά. Γιατί απαγορεύεται η λιτανεία με κεράκι στην Παναγιά μας, για πείτε μου εσείς. Θέλετε να το κάνετε αυτό, κάντε το. Δικαίωμά σας. Ο καθένας κάνει το οποίο θέλει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάρω την εικόνα της Παναγίας, τη Μεγαλόχαρη στην Τίνο, στην Πάρο, στην Παναγία σου Μελά, όπου υπάρχει η Παναγιά μας, η Μεγαλόχαρη, και να κάνω μια λιτανεία. Εδώ δεν κολλάει ο κοροναϊός. Εδώ δεν είναι ο κοροναϊός, εδώ πεθαίνει ο κοροναϊός. Τι γίνεται, κάτι παθαίνει, ζαλίζεται, ανεβάζει πίεση, παθαίνει κεφαλικό και παθαίνει. Εδώ. Στα άλλα έχουν έξαρση. Πολιτικά δείτε εδώ. Δείτε τους. Τελετουργία, λειτουργία, κανονική τελετουργία κάνουν. Θα έλεγε κανένας ότι είναι και παγανιστικό, η παγανιστική ιστορία. Το προσπερνώ όμως. Αλλά μπαίνω στην ουσία της δημοκρατικής ευαισθησίας και του δικαιώματος που έχει ο καθένας από εμάς να κάνει αυτό που πιστεύει. Και εγώ πιστεύω στην Ορθοδοξία και δεν θέλω λιτανίες. Αλλά η Νέα Δημοκρατία που εσείς επιλέγετε δεν θέλει λιτανίες. Όχι λιτανίες. Όχι. Κολλάει κοροναϊός. Όχι την Παναγία τη Μεγαλόχαρη. Κολλάει κοροναϊός. Την Αμάλ, την Τρίμετρη, επιτρέπεται. Η κούκλα που κάτω από τα φουστάνια της κρύβεται ένα σωρό χρήμα το οποίο διοχετεύεται σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό. Και αναφέρομαι όχι σε όλους. Κάποιοι πλανεμένοι μπορεί να είναι. Αλλά μη κυλαίω και ιστορίες και τα παραμυθάκια, σας είπα. Τα θέλει ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι η οικογενειακή του υπόθεση, δεν με απασχολεί, αλλά εμείς ως ελληνική λύση είμαστε απέναντι. Είμαστε απέναντι στον ανορθολογισμό και στην αδικία που γίνεται. Επιτρέψει αυτό κύριε Μητσοτάκη, θα επιτρέψει και το άλλο. Δείτε εδώ. Τηλετουργικό. Έχει ήχο, για βάλε λίγο να πω στην έναν ξεχωριστό τόπο με θέα που κόβει την ανάσα. Στην Γιατόπλου και στην Ακραίνη στα δέντρα θα προκαλέσουν μικρούς και μεγάλους σε ένα παιχνίδι ισορροπίας. Βάζει και τέτοιο και συνέστημα. Αλλά άμα το κάνεις αυτό για τη μεγαλοδύναμη Παναγία, είσαι γραφικός, είσαι οπισθοδρομικός, είσαι ακραίος. Ούτε το φτού σας δεν μπορώ να πω. Γιατί το σάλιο μου θα πάει άδικα. Σε όλους εσάς που δεν επιτρέπεται την Παναγία, τη Μεγαλόχαρη, τη Λιτανία της, στους Αγίους μας, το αυτονόητο. Και επιτρέπεται αυτό εδώ αδικώντας τους Έλληνες. Πάμε σε ένα δικό διάλειμμα και